Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού πλέον ο κύριος που έχω σήμερα μαζί μου. Είμαστε στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον. Είναι βράδυ Τετάρτης 13 Ιουνίου και είμαι πολύ χαρούμενος που στην παρέα μου σήμερα είναι ο Δημήτρης ο Μάνος. Ποδοσφαιριστής πλέον Δημήτρη του Ολυμπιακού. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πες μου δύο λόγια, πώς αισθάνεσαι? Περίμενες ποτέ να είσαι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού? Σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ήταν ένα όνειρο ζωής να παίξω σε μια μεγάλη ομάδα όπως τον Ολυμπιακό, που είναι και από τις πιο μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Τελειώσαμε τη χρονιά πολύ καλά με τον Όφη, πήγαν όλα πολύ καλά. Τελειώσαμε, είχαμε υγεία. Τώρα μια καινούργια ομάδα, σίγουρα η στόχη είναι μεγαλύτερη. Θα δουλέψω εδώ στο 100% και πιστεύω να ανταπεξέλθω σε αυτό που ζητάει ο Ολυμπιακός. Πού στοχεύεις, ποιοι είναι οι στόχοι σου δηλαδή στην ομάδα του Ολυμπιακού? Η στόχη μου είναι σίγουρα να φορέσω στην ομάδα του Ολυμπιακού τη φανέλα και θα δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου να το καταφέρω αυτό. Δημήτρη, πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές, πολλά ταλέντα, πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στο Δήμο της Αλεξάνδρειας. Τι συμβουλεύεις τους νεαρούς ποδοσφαιριστές? Και εσύ από νεαρή ηλικία ξεκίνησε εδώ από την Ακαδημία του Πόλη του Τσουζίδη, από τον Αστέρα. Πες μας έτσι μια συμβουλή στους νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξεκινάνε. Η συμβουλή μου είναι να κάνουν αυτό που έκανα και εγώ, να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου και προσπαθείς και δουλεύεις, θα τα καταφέρεις όλα. Σίγουρα εμείς είναι και ένα παραπάνω ότι αυτό που αγαπάμε το κάνουμε και επάγγελμα. Και πιστεύω ότι άμα δουλέψει ένα παιδί και είναι σοβαρό, μπορεί να τα καταφέρει όλα. Δημήτρη, να κλείσουμε με κάτι όμορφο. Μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, μεγάλη ομάδα. Εγώ θα ήθελα κάπου να αφιερώσεις τη μεταγραφή αυτή. Πού θα ήταν αυτό? Αυτή τη μεταγραφή την αφιερώνω στον πατέρα μου, που ήταν τόσα χρόνια δίπλα μου και μέτρησε στα γήπεδα από μικρή ηλικία, όπως και στη μητέρα μου, που άφηναν τις δουλειές τους για να με πηγαίνουν εμένα προπόνηση. Το αφιερώνω σε αυτούς και πιστεύω να τους κάνω χαρούμενους και στο μέλλον να αγωνιστώ και γιατί όχι και στην Εθνική Ελλάδα, που είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο όνειρο για μένα, που είναι κάθε όνειρο για κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Εμείς θα σου το ευχηθούμε ολόψυχα να φορέσεις τη βασική ομάδα, τη βασική φανέλα στην ομάδα του Ολυμπιακού και βέβαια όχι μόνο στην Εθνική, να σε δούμε να φεύγεις και εκτός Ελλάδος σε μεγαλύτερη ομάδα του εξωτερικού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.